ότι η τεχνολογική πρόοδος στην ακτινοθεραπεία έχει δημιουργήσει αυτό που ονομάζουμε στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σώματος και έχουμε εδώ μαζί μας στο Υγεία Πάνω απ' όλα τον κύριο Γεώργιο Κριτσέλη, ακτινοθεραπευτή ογκολόγο, συνεργάτη του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο Υγεία. Καλώς ήρθατε, κύριε Κριτσέλη. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας. Είναι η εξέλιξη για την αντιμετώπιση του καρκίνου των νεοπλασιών? Είναι η στεροτακτική ακτινοθεραπεία σώματος, είναι μια μη επεμβατική θεραπεία, νέα θεραπεία, στην οποία στοχεύουμε με απόλυτη ακρίβεια τον όγκο, με πολύ ψηλότερες δόσεις από τη συμβατική ακτινοβολία, πετυχαίνοντας πολύ ψηλά ποσοστά ίασης, χωρίς παρενέργειες. Είναι αυτό που βλέπουμε και το μηχάνημα που γίνεται, ναι, κύριε Κριτσέλη. Εδώ ουσιαστικά βλέπουμε το γραμμικό επιταχυντή. Ναι, που είναι τα σύγχρονα μηχανήματα που χορηγούμε την στερεοτακτική. Αυτή τη στιγμή ο ασθενής είναι εξαπλωμένος στο μηχάνημα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποια επαφή, κάποιο στρες, κάτι να τον πιέζει, τον ασθενή είναι απόλυτα ήρεμος. Βλέπουμε την περιστροφή που κάνει το μηχάνημα πριν δώσει τη θεραπεία. Κάνει μια ξωνική τομογραφία, οπότε έχουμε μια εικόνα τρισδιάστατη έξω στις οθόνες μας, όπως βλέπουμε εκεί, ακριβώς αυτό που μόλις χάθηκε. Στο οποίο ουσιαστικά εμείς κατευθύνουμε ακριβώς τις δέσμες πάνω εκεί, ακτινοβολώντας τον όγκο χωρίς να ακτινοβολούνται οι υγιείς συστήρες. Οπότε μας δίνει μια μεγάλη ασφάλεια στη χορήγηση και ηρεμία στη χορήγηση της δόσης. Επίσης, ελέγχουμε και την αναπνοή, έτσι ώστε να ακτινοβολήσουμε είτε σε βαθιά εισπνοή, σε βαθιά εκπνοή. Ανάλογα να επιτύχουμε την μέγιστη απομάκρυνση του όγκου από τα υγιή όργανα. Έτσι ώστε να ακτινοβολήσουμε την κατάλληλη στιγμή, στην κατάλληλη φάση της αναπνοής. Επίσης, ένα τελευταίο είναι που ελέγχουμε κιόλας και την επιφάνεια του σώματος. Δηλαδή, φανταστείτε όπως είναι εξαπλωμένος εδώ ασθενής, παραδείγματος χάρη βήξη. Έτσι μπορεί να συμβεί. Ο γραμμικός, το μηχάνημα, αναγνωρίζει αυτή την μετακίνηση των χιλιοστών, φανταστείτε. Οπότε, σταματάει να δίνει τη θεραπεία, επανατοποθετούμε σωστά τον ασθενή, συνεχίζουμε τη θεραπεία. Οπότε, μας δίνει αυτό μια τεράστια ηρεμία στη χορήγηση της δόσης, αυτή τη μεταδίδουμε στον ασθενή μας. Είναι και αυτός ήρεμος για τη θεραπεία, καταλαβαίνει όλο αυτό που συμβαίνει και οπότε δεν έχουμε και παρενέργειες όσον αφορά. Ο ασθενής τοποθετείται, μπαίνει στο μηχάνημα, δεν του δίνεται νάρκωση, δεν του δίνεται κάτι. Όχι. Είναι μη επεμβατική. Μη επεμβατικό. Πολύ φιλική θεωρητικά όσο μπορεί να είναι για τον ασθενή. Διαρκεί γύρω στα 10 με 15 λεπτά. Τόσο σύντομη. Ναι. Συνεχίζει κανονικά την καθημερινότητά του. Μπορεί να πάει στη δουλειά του, να παίξει με τα παιδιά, να αθληθεί, να κάνει το οτιδήποτε. Και οπότε η ποιότητα ζωής δεν αλλάζει. Ναι. Και ένα πολύ σημαντικό κιόλας είναι ότι χορηγούμε αυτή τη δόση μέσα από 1 έως 5 συνεδρίες σε ένα διάστημα μιας εβδομάδας με 10 μέρες και όχι κάθε μέρα. Δηλαδή, ο ασθενής δεν χρειάζεται κάθε μέρα, όπως είναι με την κλασική ακτινοθεραπεία, για 30-40 μέρες να έρχεται κάθε μέρα στο νοσοκομείο. Οπότε, όπως να είναι, αυτό αλλάζει την όλη του καθημερινότητα. Οπότε, έρχεται, φανταστείτε, μέσα σε μια εβδομάδα 10 μέρες, έχει ολοκληρώσει τη θεραπεία. Οπότε, και επίσης δεν καθυστερούν και επιπρόσθετες θεραπείες που μπορεί να, θεωρητικά να ακολουθήσουν, όπως είναι το χειρουργείο, η χημειοθεραπεία, η ανοσοθεραπεία. Άρα, έτσι όπως μας τα λέτε και μας τα περιγράφετε, είναι πιο σύντομη. Είναι πολύ πιο σύντομη. Ως θεραπεία. Είναι πιο εστιασμένη. Με πολύ ψηλότερη δόση, οπότε καταστρέφει το DNA των καρκινικών κυττάρων σχετικά άμεσα. Οπότε, αυτό δίνει και μεγάλα ποσοστά ίασης. Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται για όλους τους γραμμικούς? Ναι. Κοιτάξτε, είναι γενικά μια νέα μέθοδος. Ναι. Νέα μέθοδος στην ιατρική σημαίνει από μια δεκαετία και μετά που έχουν βγει μελέτες, φανταστείτε. Ναι. Στην οποία μπορούμε να χορηγήσουμε στο σώμα σε οποιοδήποτε σημείο. Μάλλον θα έλεγα ότι μάλλον σε περιπτώσεις που δεν, οι ασθενείς για κάποιο λόγο δεν μπορούν να χειρουργηθούν. Έτσι, δηλαδή έχουν συνοσιρότητα, έχουν κάποια προβλήματα ιατρικού τύπου, δεν μπορούν να χειρουργηθούν ή δεν επιθυμούν. Ή αρχικά ο όγκος είναι ανεγχείρητος, φανταστείτε, οπότε χρειάζεται κάτι άλλο πριν για να πάει μετά χειρουργείο. Οπότε γενικά σε όλους αυτούς τους όγκους, όπως είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, του προστάτη, του παγκρέατος, είπα και χοληφόρα, μεταστάσεις πάρα πολύ κάνουμε.
Στις υποτροπές της νόσου, αλλά ένα σημαντικό είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε τη στερεοτακτική μόνο για κακοήθειες. Ναι. Και χρησιμοποιούμε και για καλοήθειες παθήσεις. Δηλαδή? Παραδείγματος χάρη στην καρδιολογία και σε συνδυασμό με την επεμβατική καρδιολογία μπορούμε να χορηγήσουμε στερεοτακτική ακτινοθεραπεία στο σημείο που δημιουργούνται οι ανθεκτικές κοιλιακές ταχυκαρδίες πάνω στην επιφάνεια της καρδιάς. Οπότε, προσφέροντας... Σαν το ablation. Ακριβώς. Σαν το εφόσον έχει αποτύχει το ablation, ναι, έχει κάνει ο ασθενής τουλάχιστον 1 με 2 ablations, έχει πάρει φάρμακα τα οποία δεν μπορούν να συνεφέρουν την όλη κατάσταση και σηκώνουν οι καρδιολόγοι επεμβατικοί σχετικά τα χέρια ψηλά, μπορούμε να κάνουμε στερεοτακτικά μόνο με μία δόση, μόνο δύο, στο σημείο που δημιουργεί την ανθεκτική κοιλιακή ταχυκαρδία με πολύ καλά αποτελέσματα. Παντού γίνεται αυτό, σε όλα τα κέντρα? Κοιτάξτε, γενικά ένα κέντρο ακτινοθεραπείας για να προσφέρει τη στερεοτακτική που είναι υψηλής τεχνολογίας θεραπεία πρέπει να είναι πολύ προηγμένο σαν κέντρο τεχνολογικά όσον αφορά να έχει αυτούς όλους τους γραμμικούς, να έχει ιατρικό προσωπικό και ένα τμήμα ιατρικής φυσικής που να ξέρει να γνωρίζει και πρέπει να υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στη στερεοτακτική είναι μια αλυσίδα, ένας αλγόριθμος που πρέπει να ελέγχουμε το κάθε step, το κάθε βήμα της, οπότε... της θεραπείας. Οπότε χρειάζεται εξειδικευμένο κέντρο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε...